εκεί απέναντι. Και εκεί. Και εκεί. Πόσες κάμερες έχουμε. Ξέρεις για ποιον τις έχουμε βάλει αυτές τις κάμερες. Για την Ατάσα και την παρέα της. Για τη χαμηλή πτήση. Χαμηλή πτήση είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπούλα. Παίζει καθημερινά. Αλλά εγώ βγαίνω κάθε Τρίτη εκεί. Mm-hmm. Τι τις κάνω γρήγορα φαγητάκια. Αυτό που έχουμε συνεννοηθεί δηλαδή εσύ θα κάνει σήμερα. Σήμερα η Ατάσα μου θα μαγειρέψει ο Πάρης ο Τζινέλης. Είναι αντιπρόεδρος της Λέσχης. Τι θα κάνει, ένα γρήγορο φαγητάκι. Με ζεδάκι το είπες, για ούζο. Με ζεδάκι, για ουζάκι, τσιπουδάκι. Έχουμε μπλέξει με τη λιγνή εδώ πέρα. Τώρα τι θέλεις. Ας. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει, έχουμε καθαρίσει τις γαρίδες. Θα δείξω εγώ τα κατάκα. Εσύ αν θέλεις βάλε λαδάκι στο τηγάνι σου. Έχουμε καθαρίσει τις γαρίδες, τις έχω πει πάρα πολλές φορές. Βγάζουμε μόνο τη μέση. Αυτές οι γαρίδες είναι από εδώ, από το μεσηνιακό κόλπο. Τις ανοίγουμε. Εδώ μέσα έχει ένα αντεράκι. Το βγάζουμε. Σωστό, μέχρι εδώ. Ναι, βεβαίως. Εγώ με βοηθώ σου. Πρέπει να βγει το αντεράκι γιατί έτσι. Είναι αντιαισθητικό και στο στόμα και στην γεύση. Δεν κάνει και καλό. Οπ. Βγήκε. Το τραβήξαμε, έφυγε. Η δεύτερη μέσα. Μετά, τι άλλο θέλεις εσύ εδώ. Εδώ θα προσθέσουμε μετά ναι. Δύο λαχανικά να του δώσουμε πιο έντονη γεύση, να μην είναι τελείως. Ναι, όταν λέτε λαχανικά, τι εννοείς. Μία γκινάδα που ταιριάζει με το ουζάκι. Πολύ ωραία και έχω και καθαρισμένες και έτοιμες. Είναι Νατάσα μου άγριες αγκινάρες. Όπω βγάζει τη μυρωδιά τη σιγαρίδα αυτή, Χαμήλωσε λίγο τη φωτιά γιατί βλέπω ότι εγώ καθυστερώ εδώ πέρα. Φρέσκες. Τώρα τι λέμε. Έτσι, αυτό που μας ενδιαφέρει, Νατάσα μου εδώ πέρα, είναι ότι οτιδήποτε φρέσκο βρούμε, μπορούμε να τα μαγειρέψουμε και να τα κάνουμε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα κατάστημα εδώ πέρα, τη Φάρμα Κατσίρα. Είναι ένας φίλος που έχει εδώ το κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα. Και αυτό που κάνουμε, εγώ θα βάλω και το κεφαλάκι γιατί ξέρεις φίλε, εμένα μου αρέσει μετά να το ρουφάω από μέσα. Δεν πειράζει. Το καλύτερο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα, να εξηγήσω στην Ατάσα λίγο. Είναι ότι εδώ βρισκόμαστε σε αυτό το κατάστημα για ποιο λόγο. Γιατί έχω ξαναπεί ότι η χαρά, Ανατάσα μου, του σεφ είναι να μπορεί να πάει σε ένα μαγαζί που τι κάνει, έχει τα πάντα. Μπαίνει μέσα, παίρνει, έρχεται εδώ, μαγειρεύει, κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, τι θέλεις, σκορδάκι ή μου είπες. Θα ήθελα, ναι, λίγο σκορδάκι. Να βάλουμε την αγκινάρα πιο μπροστά που χρειάζεται περισσότερη ώρα. Θέλει χρόνο. Την έχουμε καθαρίσει, την έχουμε τρίψει με λεμόνι, πολύ βασικό. Την έχουμε αφήσει μέσα στο νερό. Με λεμόνι, για να μην σας μαυρίζει. Λοιπόν, εγώ σου ψιλοκόβω την αγκινάρα για να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μαζί με το ψάρι. Μπράβο. Αν θέλει, μπορούμε να τραβήξουμε τις γαρίδες, να τις βγάλουμε και να φτιάξουμε το και μετά να τις προσθέσουμε μέσα. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Να σου δώσω ένα πιατάκι. Ορίστε. Ένα λεπτάκι να πάω ένα χρωματάκι. Ωραία. Εγώ τις βάζω σε μία άκρη εδώ ήδη να. Γίνονται σιγά σιγά και να σου καθαρίσει το σκόρδο. Έτσι, τι άλλο θέλεις. Θα προσθέσουμε για λίγο φινόκιο να του δώσουμε. Φινόκιο. Πιο περισσότερο. Μπορείτε να το βρείτε παντού το φινόκιο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τέλεια. Απλές, όμορφες, γρήγορες μαγειρικές μπορείτε να τις κάνετε στο σπίτι σας ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, το σκορδάκι. Βγαίνουν όμως μυρωδιές, Πάρη, πώς τους βλέπεις. Σιγά σιγά αρχίζουν και ολοκληρώνονται και οι γεύσεις και οι μυρωδιές. Τέλεια. Και από ό,τι μου είπες θα το σβήσεις με ουζάκι. Με ουζάκι, πάντα με ουζάκι. Το θαλασσινό ταιριάζει πάντα με το ούζο. Βέβαια. Τι άλλο θέλεις να σου ρίξω εδώ πέρα τώρα. Το φινόκιο. Το φινόκιο. Το φινόκιο. Αν κόψετε εδώ από κάτω λίγο. Κόψτε από κάτω. Αυτό που κάνετε ερχόστε εδώ πέρα. Το πρώτο φύλλο βγήκε. Εμείς συνήθως όταν θέλουμε να μαγειρέψουμε και να κάνουμε κάποια ωραία μαγειρική, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε το φύλλο. Θα σας δείξω αμέσως. Το φύλλο του φινόκιο. Αν το τραβήξετε, να δούμε ποιο βγάνει από τα δύο. Και λίγο κόψιμο ακόμα. Αυτό δεν το πετάτε εδώ, το βάζετε μέσα για να στιμιά, έτσι. Το βγάζετε το φύλλο. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να το κρατήσετε όπως είναι.
για να το βάλετε ντεκόρ. Βεβαίως, αφού πρώτα το ψήσετε, έτσι. Εμείς θα ψιλοκόψουμε τώρα το φινόκιο. Απλώς σας έδειξα, αν θέλετε να φτιάξετε κάποια στιγμή ή φινόκιο γεμιστό ή μέσα στο φινόκιο να το κάνετε ντεκόρ σαν λαχανικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο στη γεύση. Πάρε τι λες. Βέβαια. Ταιριάζει πολύ και δίνει και πολύ. Λοιπόν, τι άλλο να σου ρίξω μέσα. Λοιπόν, αυτό το γλασάρισμα που έχει βγάλει τώρα και αυτό το χρώμα. Ποτέ μην το πετάξετε έτσι. Αυτή είναι όλη η νοστιμία. Τώρα, άμα θα ρίξεις μέσα το ούζο και το σβήσεις, θα γίνει τέλειο. Εγώ λέω να το ρίξεις τώρα, γιατί θα αρχίσει να σου γίνεται. Λοιπόν. Για φέρε να δω το ούζο. Στεφανούρι. Γκαλαμάτα. Λοιπόν, πρόσεχε, θα πάρει φωτιά. Σας έχω πει αυτό στο σπίτι δεν θα το κάνετε. Και γιατί δεν θα το κάνετε, γιατί δεν πρέπει να το κάνετε. Είναι ο απορροφητήρας από πάνω. Θα πάρει φωτιά ή όταν είσαι από πάνω θα πάρει εσά φωτιά. Τώρα. Προσθέτουμε και τις γαδίδες για να απολοφήσουν και αυτές. Πολύ ωραία. Από το ούζο. Πολύ ωραία. Μου το δίνεις εμένα αυτό, θα το σκουπίσω. Συνέχισε εσύ εκεί. Και θα σου δώσω ένα άλλο πιατάκι να τη σερβίρεις. Τέλεια. Έτσι να δάς ένα γρήγορο νόστιμο πιατάκι και νομίζω ότι είναι τώρα και της εποχής. Δηλαδή τι κάναμε, το μόνο που βάλαμε μέσα ήταν λίγο ούζο. Αν έχετε παιδιά για να φάνε, μην βάλετε καθόλου ούζο, έτσι. Μπορούμε να προσθέσουμε μια ντομάτα. Συνήθως, ναι, μια ντοματούλα. Αλλά συνήθως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα μεζέ για μας, για ούζο. Έτσι, εγώ νομίζω ότι είσαι έτοιμος. Τώρα σε δίνουμε. Ωραία. Φτιάξε τη διακόσμησή σου, κάνε ό,τι θέλεις. Αγκινάρα. Την αγκινάρα μπορείτε να την κόψετε όπως θέλετε. Μπορεί ψιλοκομμένη, μπορεί καρεδάκια. Αλλά απλώς εμείς μας αρέσει έτσι να. Λέμε ότι μαγειρεύουμε, αλλά διακοσμούμε, φτιάχνουμε ένα πίνακα. Τέλεια. Τέλεια. Πω, φρέσκες γαρίδες. Πάρε τι λες. Οι οποίες αφήσαν όλο το θαλασσινό άρωμα που έχουν και μαζί με το ούζο συνδυασμός. Είναι το κάτι βέβαια, και το σκορδάκι μέσα βγάζει τη δικιά του νοστιμιά, έτσι δεν είναι. Άμα μπορούσε η κάμερα να πάρει και λίγες μυρωδιές, θα ήθελα να δούμε. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό, μην νομίζεις. Γιατί το αμφιβάλλεις. Τέλεια. Δεν χρειάζεται πολύ ζουμιά κτλ. Θέλετε ένα μεζέ, να κάνετε ένα μεζεδάκι. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Ένα λεμονάκι το οποίο θα τέριαζε. Μπορούμε να κόψουμε. Δεν χρειαζόταν να βάλετε αλάτι μέσα, γι' αυτό δεν βάλαμε. Σας έχω πει και στις ερωτήσεις απαντήσεις, νομίζω ότι τα έχουμε πει, ότι δεν χρειάζεται να φτιάξετε φαγητό με πολύ αλάτι. Δεν χρειάζεται. Και θα του κάνω το χατήρι, αν και εμένα δεν μου πολύ πάει. Το λεμόνι δεν μου αρέσει δηλαδή, γιατί να αλλοιώνω αυτό που έχω μαγειρέψει και μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Οπότε τα αφήνω με τη δικιά του γεύση. Αλλά εδώ τώρα τα γούστα παίζουν, έτσι δεν είναι. Σ' αρέσει? Ένα γελιματάκι, ένα τελευταίο. Ναι. Παραφινάρισμα να το πω έτσι κι άλλο. Ωραία. Σ' αρέσει? Έχω ένα μικρό παράπονο με τα και θα το πω τώρα. Περίμενε, μην γελάς, γιατί αυτά μου κάνεις και δεν μ' αρέσουν. Έφτιαξες ένα πάρα πολύ ωραίο μεζέ. Ναι. Έριξες ούζο μέσα. Τα ούζα τα δικά μας πού είναι? Έρχονται σε δύο λεπτά. Τι έρχονται σε δύο λεπτά? Ένα ποτηράκι. Από τα μονοπάτια των γεύσεων για σένα, Νατάσα, και την παρέα σου στη χαμηλή πτήση. Σε ευχαριστούμε πολύ.